την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Είμαστε έτοιμοι. Ήρθαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς όλες όσες για μήνες πολλούς αγωνίστηκαν και από αυτό το μετερίζει σε έναν αγώνα δίκαιο κοινωνικά, σε έναν αγώνα που είχε πολύ μεγάλο ηθικό φορτίο, ηθικό πλεονέκτημα απέναντι σε ανάλγητες κοινωνικές πολιτικές. Γι' αυτό και ο κόσμος αυτό τον αγώνα τον αγκάλιασε και γι' αυτό υπήρξε μία αλλαγή σε νοοτροπίες, σε πολιτικούς συσχετισμούς που οδήγησαν και τη σημερινή κυβέρνηση στο τιμόνι της χώρας. Έχουμε πλήρη συνείδηση και συνέστηση της απίστευτης προσφοράς που υπήρξε από αγωνιζόμενες και αγωνιζόμενους που βρέθηκαν σε διαθεσιμότητα, που οδηγήθηκαν σε απολύσεις αυτά τα χρόνια. Και έχουμε και ένα μεγάλο φορτίο ευθύνης για να μπορέσουμε να μείνουμε όσο καιρό χρειάζεται με τη λαϊκή εντολή στο τιμόνι της διακυβέρνησης, έτσι ώστε η αρχή που έγινε τώρα με την αποκατάσταση των καθαριστριών να έχει τα επόμενα βήματα. Αν γνωρίζατε πόσες κατηγορίες ανθρώπων μέσα από την κοινωνία έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας και που αδικήθηκαν όλη την προηγούμενη 15ετία, για να βάλω κάπου ένα χρονικό όριο, και πριν το μνημόνιο και μέσα στο μνημόνιο, θα ξέρατε πόσο βαρύ είναι το φορτίο της ευθύνης που έχουμε για την αποκατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και εργαζόμαστε με μεγάλη έτσι αποφασιστικότητα αλλά και συνέπεια, θα έλεγα, για να υπάρξει μια συμφωνία που θα επιτρέπει πραγματικά στην ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει κοινωνικές πολιτικές, όχι απλά να αποκαταστήσει μερικούς χιλιάδες ανθρώπους όπως κάναμε τώρα, αλλά να ανοίξουμε έναν ορίζοντα για την εργασία γενικότερα, για τα δικαιώματα, να φύγουμε από τον εργασιακό μεσαίωνα, να μην φεύγουν τα παιδιά μας έξω, να σταματήσει η ανεργία, να βοηθηθούν οι μακροχρόνια άνεργοι. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο θα μπορούμε να εξυπηρετήσουμε μόνο εάν υπάρξει μια έντιμη, συνεπή συμφωνία με τη λαϊκή θέληση, βούληση αλλά και ανοχή, αν θέλετε, έτσι ώστε τους επόμενους μήνες και ελπίζω και χρόνια να μπορεί αυτή η κυβέρνηση να εκφράζει, να αντιστοιχείται σε αυτά που ο κόσμος θέλει για την καθημερινότητά του. Και πάλι ευχαριστώ εκ μέρους της κυβέρνησης από την καρδιά μας κυριολεκτικά, διότι αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός, ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος παρά μόνο αυτοί που δεν γίνονται, πρέπει να περάσει σαν νοοτροπία μέσα στον κόσμο. Απέναντι στην νοοτροπία του καναπέ, του μυθριδατισμού, της ατομικότητας, απέναντι στην νοοτροπία που γεννάει αντί εργαζόμενους που πολεμάνε για τα δικαιώματά τους, εργαζόμενους οι οποίοι τελικά υφίστανται όλο αυτό το μεσαίωνα χωρίς να αρθρώσουν τις λέξεις που πρέπει. Δίνουμε και αυτή τη μάχη που είναι μάχη ιδεολογική, πολιτιστική, ηθική. Δεν είναι μόνο οι οικονομικές συνέπειες του μνημονίου. Τώρα έρχονται στην επιφάνεια οι ηθικές, κοινωνικές, πολιτιστικές διαστάσεις μιας καταστροφής που είναι στη χώρα μας και που όλοι μαζί από εδώ και πέρα θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, όχι κομματικά, ούτε ιδιωτελώς, ούτε προσωπικά, αλλά διότι δώσατε μία ψηφίδα αγώνα συνέπειας με ιστορική πραγματικά διάσταση. Λοιπόν, ο Υπουργός Εσωτερικών...